Καλησπέρα σε μία ακόμα εκπομπή στο νεοσύστατο Thes Report εδώ στο thecaller.gr, όπου σας κάνουμε παρέα με ένα ή δύο θέματα την εβδομάδα μέσα από συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της Μακεδονίας. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τον Χρήστο Παπαστεργίου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για τη Μακεδονία και παράλληλα γιατρός ακτινολόγος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία συνέντευξη η οποία θα συνδυάζει και μέσα από την ιδιότητά του ως γιατρός την εξέλιξη της πανδημίας και παράλληλα θα μπορέσουμε να κάνουμε και μία πολιτική ανάλυση των θέσεων των κομμάτων γύρω από την διαχείριση αυτής της νέας κρίσης. Λοιπόν, όπως σας προειδέασα και νωρίτερα, σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τον Χρήστο Παπαστεργίου, ο οποίος είναι γιατρός, ακτινολόγος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη και είναι παράλληλα και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για την Μακεδονία. Κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχθήκατε την σημερινή πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δική μου η χαρά να συνομιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας που δυστυχώς μας αφορούν όλους, γιατί η υγεία είναι καθολικό αίτημα και καθολικό δικαίωμα. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι και θέματα τα οποία ειδικά για την πόλη μας έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αυτά δηλαδή της πανδημίας, και η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα συνδυάζοντας το πολιτικό σκέλος με το ιατρικό, δύο ιδιότητες οι οποίες σας αφορούν και ειδικά τη Θεσσαλονίκη, η οποία βλέπουμε ότι περνάει δύσκολα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ρωτήσω με την ιδιότητα του γιατρού, λοιπόν, ψυχολογικά πώς βλέπετε να διαχειρίζονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους? Εντάξει, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Παρότι είχαμε τις εικόνες από την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες χώρες πριν από λίγους μήνες και λέγαμε ότι μακάρι να μην φτάσουμε να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις και φυσυχάσαμε όλοι μας, άλλο σε μικρότερο, άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος, ήρθε τον τελευταίο μήνα από αρχές Νοεμβρίου στην ουσία η έξαρση με το δεύτερο κύμα και θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη και για την ψυχολογική αντιμετώπιση των γιατρών και των νοσηλευτών και προς τους ασθενείς αλλά και προς τον εαυτό τους. Γιατί είναι μια διπλή μάχη. Είναι μια μάχη που έχει να κάνει με την τόνωση, τη στήριξη του ασθενούς και του περιβάλλοντός του, των οικείων του ανθρώπων, για να τα καταφέρει καταρχάς να τα βγάλει πέρα υγειονομικά, αλλά και με τις λιγότερες δυνατόν ψυχικές επιπτώσεις. Έτσι και αλλιώς άνθρωποι που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν μια επίπτωση ψυχολογική για ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα μετά. Άνθρωποι που νοσηλεύονται γνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή τους, ακόμη και αν δεν νοσηλευτούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και αυτοί αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος, όπως και οι συγγενείς τους. Αλλά εδώ έχουμε και μια πίεση προς τους γιατρούς που είναι πρωτόγνωροι, με την έννοια και της μαζικής αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, αλλά και με τον κίνδυνο για την ίδια τη δικιά τους την υγεία. Ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής που αντιμετωπίζουν είτε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είτε κάπου αλλού, σε απλή κλίνη, έναν πολυτραυματία, έναν άνθρωπο με ογκολογικό πρόβλημα, έναν άνθρωπο με μια βαριά κατάσταση της υγείας του, δεν κινδυνεύει να πάθει και αυτό το ίδιο. Επομένως, είναι μια κατάσταση που έχει πολλά καινούργια στοιχεία και τα οποία κάνουν και την αντιμετώπιση της πραγματικά δύσκολη και χωρίς καμιά προετοιμασία, είτε ψυχολογική είτε συναισθηματική. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι η αυταπάρνηση που δείχνει το υγειονομικό προσωπικό στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας είναι πραγματικά άξια και για επένδυση αλλά και για μελέτη. Θυμίζει καταστάσεις που ένας μαζικός κίνδυνος μας ενώνει και μας κάνει να τον αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Και όπως είναι χαρακτηριστικό δυστυχώς στη χώρα μας και σε μεγαλύτερο βαθμό φάνηκε αυτό και στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, το αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο, παρότι το γνωρίζουμε ότι θα συμβεί, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα όσο θα έπρεπε. Μιλάμε για μια αυτοδυσία, λοιπόν. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είστε και γιατρός και είστε παράλληλα και επικεφαλής μιας περιφερειακής παράταξης, όπως αναφέραμε και πριν, πράξης για τη Μακεδονία, πώς εξηγείτε κοινωνικοπολιτικά το ρεύμα ορισμένων πολιτών και μάλιστα και κάποιων ιατρών που εκφράζουν
έτσι κατά καιρούς απόψεις, που αμφισβητούν την ύπαρξη του ιού ή έστω την επικινδυνότητά του. Υποβαθμίζουν δηλαδή τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Έχουν αυτές οι απόψεις κάποια υπόσταση ιατρικά? Και δεν θα σας έθετα καν το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι και λίγο αστείο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι παίρνουν. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό, ευτυχώς όχι πλειοψηφικό. Θα λέγαμε ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι και διεθνές. Ακόμη και ηγέτες μεγάλων χωρών, όπως ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, και για ένα διάστημα και ο Μπόρις Τζόνσον, ο επικεφαλής. Μέχρι να κολλήσει. Ο Υπουργός Μεγάλης Βρετανίας, μέχρι να κολλήσει, είχαν αυτού του είδους τις ψευδεστήσεις. Στην Ελλάδα όμως, νομίζω ότι έχουμε ζήσει και σε πρόσφατες καταστάσεις, όχι ευτυχώς τέτοιας σημασίας ή υγειονομικές, περιπτώσεις ανθρώπων που απέχουν από την ορθή, από την κοινή λογική στο να εξηγούν τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί συνολικά ως κοινωνία και για το σύστημα εκπαίδευσης και για το σύστημα ενημέρωσης και για το σύστημα του δημόσιου διαλόγου που έχουμε. Όταν ο δημόσιος διάλογος για εξειδικευμένα ή λιγότερο εξειδικευμένα θέματα δεν γίνεται στη βάση αυτού που λέμε στην ιατρική των αποδείξεων, αλλά γίνεται στη βάση των θεωριών και των δοξασιών, είναι προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι που στερούνται ενημέρωσης έχουν υποστεί μια ψυχολογική και μια συστηματική πίεση, γιατί βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Είναι και η άμυνά τους το να μην αποδέχονται. Είναι η άμυνά τους, μια λανθασμένη άμυνα βέβαια, αλλά είναι η άμυνά τους το να μην αποδέχονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Εδώ λοιπόν έρχεται η ευθύνη συνολικά της πολιτείας και των ανθρώπων που επηρεάζουν καλώς ή κακώς με το δημόσιο λόγο τους πολλούς συνανθρώπους μας, πολλούς συμπολίτες μας, να έχουν τη σωστή τοποθέτηση. Και γι' αυτό αυτό που είναι ίσως περισσότερο κατακριτέο δεν είναι απλοί άνθρωποι που προσχωρούν και προπαγανδίζουν ή διακινούν τέτοιες απόψεις, αλλά είναι άνθρωποι που εκ της θέσεώς τους θα έπρεπε να έχουν άλλες αντιλήψεις. Όταν βλέπουμε πολιτικούς στο μεσοδιάστημα του καλοκαιριού να συμπεριφέρονται με αμεριμνησία και να μην τηρούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Όταν βλέπουμε ηγέτες στο χώρο το θρησκευτικό, ανθρώπους που είναι στο λεγόμενο showbiz system και όλα αυτά να επηρεάζουν επειδή είναι διάσημοι, επώνυμοι, με τη στάση τους, με τη συμπεριφορά τους χιλιάδες συμπολιτών μας, εκεί πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος. Γιατί το παράδειγμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι καθοριστικό στη διαμόρφωση συμπεριφορών. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι που πέρασε, το εξάμηνο που μεσολάβησε από το πρώτο μέχρι το δεύτερο κύμα, εκεί χάθηκε ένα πολύ μεγάλο στοιχείο κρίσιμης προετοιμασίας και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά, τα επιστημονικά δεδομένα και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά. Γιατί θα τα πούμε και στη συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά. Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στο ιατρικό το σκέλος και να μας πείτε λίγο αν έχουν βελτιωθεί οι αριθμοί των ανθρώπων που πήραν εξιτήριο και όσων ανάρρωσαν στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου και αν βλέπετε μια θετική καμπή τις τελευταίες ημέρες στην αντιμετώπιση του ιού σε ένα γενικότερο επίπεδο. Υπήρχε ένα bras de fer μεταξύ της βελτίωσης και της στασιμότητας το τελευταίο δεκαήμερο. Θα έλεγα ότι αρχίζει να κάμπτεται το φαινόμενο, δηλαδή ο αριθμός των εισαγωγών στο νοσοκομείο και το δικό μας και στα άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι σαφώς λιγότερος από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Δηλαδή εμείς είχαμε πριν από δύο Κυριακές περίπου τη χειρότερη εφημερία με 110 εισαγωγές ασθενών. Στην τελευταία εφημερία πριν δύο μέρες έγιναν 65 εισαγωγές ασθενών. Πολύ θετικό αυτό και ελπίδω. Πολύ θετικό. Αλλά υπάρχει κάτι τώρα που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επειδή η εμφάνιση των συμπτωμάτων και δυστυχώς και των θανάτων και των αναγκών για δεσουλούνωση ακολουθεί με μια βραδύτητα χρονική τον αριθμό των κρουσμάτων, εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο αριθμό θανάτων, μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων και αυξημένη βαρύτητα στα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η νόσος. Δεν πρέπει λοιπόν να εφησυχάσουμε μέχρι ότου και αυτοί οι δείχτες να πέσουνε, γιατί οι θάνατοι έχουν μια τετελεσμένη ουσιαστικά κατάληξη ανεξάρτητα από το αν έχουμε δείξει ήδη μια θετική καμπή στα κρούσματα. Προσεκτική. Κατανοητό από... Χρειάζονται πια και ηλικίες, χρειάζονται και ηλικίες που είναι μικρότερες από ό,τι ήταν
στο προηγούμενο διάστημα ή στην πρώτη φάση της πανδημίας. Αυτό που οφείλεται. Υπάρχει αυξημένη κόπωση στο προσωπικό. Οφείλεται ότι ο ιός έχει γίνει πια πολύ πιο ισχυρός με τις μεταλλάξεις που έχει υποστεί και με την αυξημένη διασπορά του στην κοινότητα επηρεάζονται περισσότεροι άνθρωποι, άρα επηρεάζονται και πιο νέοι άνθρωποι. Αυτήν την φορά, στο δεύτερο κύμα, λοιπόν, χτυπάει και νέους ανθρώπους. Αν μπορεί δηλαδή να χτυπήσει έντονα έναν υγιή νέο άνθρωπο. Έχουμε παραδείγματα, ευτυχώς όχι πολλά, και νέων ανθρώπων που δεν είχαν άλλο πρόβλημα υγείας και χάσανε και τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο ιός έχει γίνει πια με τις μεταλλάξεις που έχουν υπάρξει πιο ισχυρός και έχει διαδοθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην κοινότητα. Και συνεπώς, αφού επηρεάζονται περισσότεροι άνθρωποι, επηρεάζονται και περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Και σε συνδυασμό με την αυξημένη επιθετικότητα, ας το πω έτσι, του ιού, αυτό οδηγεί και σε βαρύτερη εμφάνιση συμπτωμάτων και δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις και στο θάνατο. Okay. Τώρα, πόσο έχουν ενισχυθεί η ΜΕΘ και το προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας και σε ποιο βαθμό στο Παπαγεωργίου, που έχετε και μια πιο έτσι αναλυτική εικόνα? Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Στο δικό μας το νοσοκομείο, που νομίζω κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πριν την πανδημία η ΜΕΘ είχε 22 κρεβάτια. Από αυτά λειτουργούσαν, γιατί δεν ήταν επαρκές το προσωπικό, και το ιατρικό και το νοσηλευτικό, ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού, από 12 έως 16 κρεβάτια. Σήμερα που μιλάμε λειτουργούν 44 κρεβάτια. Δεν αυξήθηκαν οι κλίνες, αλλά κλίνες που χρησιμοποιούνταν για άλλες περιπτώσεις, στη Στεφανιαία μονάδα, μονάδα αυξημένης φροντίδας, ανάνυψη χειρουργείων, τα ίδια τα χειρουργεία, έχουν μετατρεπεί με την προσθήκη αναπνευστήρων και άλλων αναγκαίων υλικών σε κλίνες δίκην κλινών μονάδας εντατικής θεραπείας. Δεν έχουν τον πλήρη εξοπλισμό. Το προσωπικό όμως δεν έχει αυξηθεί το ίδιο. Γιατί εδώ μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας δεν δίνει ακριβή στοιχεία για το προσωπικό στις ΜΕΘ. Η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κικίλιας και που απήχε κατά μερικές χιλιάδες και από τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν είναι μια αναλυτική παρουσίαση του προσωπικού που υπηρετεί, είναι το σύνολο του προσωπικού του ΕΣΥ. Έχει και αυτό τη σημασία του. Εδώ πέρα, βέβαια, με αυτό μας λέτε, τίθονται δύο θέματα. Το πρώτο είναι οι άνθρωποι που νοσούν από κάποια άλλη ασθένεια στερούνται την νοσηλεία στο νοσοκομείο, τώρα που ένας τέτοιος χώρος μετατράπηκε σε εξειδικευμένο. Αυτό είναι... είναι το πρώτο ζήτημα που προκύπτει από αυτά που λέμε. Κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό είναι η πιο μεγάλη παράπλευρη, επιτρέψτε μου τη λέξη, απώλεια αυτής της πανδημίας που ζούμε. Τα νοσοκομεία έχουν γίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μονοθεματικά νοσοκομεία, ασχολούνται με την όσο COVID, και όλες οι άλλες δραστηριότητες, με εξαίρεση τις χημειοθεραπείες και τις αιμοκαθάρσεις των νεφροπαθών, αυτών που ήδη όμως είναι διαγνωσμένοι, έχουν σταματήσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα που θα κάνει μια εξέταση σε έναν ιδιώτη γιατρό και θα του πει ότι υπάρχει πιθανότητα ή ακόμα χειρότερα έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα στα δημόσια νοσοκομεία. Ασθενείς που περιμέναν να χειρουργηθούν και ένα και δύο χρόνια, αναβάλλεται το χειρουργείο τους. Και όσο και αν είναι παθήσεις που λες μπορούμε να περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι απόλυτο στην ιατρική. Ακόμη και μια πέτρα στη χολή που έχει κάποιος και μπορείς να πεις ας περιμένει, ας προσέχει λίγο τη διατροφή του για να μην πονέσει, χωρίς να το προκαλέσει με έναν μεγάλο ή μικρότερο κίνδυνο παγκρεατίθετο, που μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο και για τη ζωή του. Φανταστείτε λοιπόν όλες αυτές οι χειρουργικές, οι ιατρικές, οι διαγνωστικές πράξεις, βιοψίες που δεν γίνονται, προληπτικές εξετάσεις. Έχουν σταματήσει να γίνονται, για παράδειγμα, οι μαστογραφίες και η υπέρυχη μαστού. Είναι προληπτικές εξετάσεις. Αλλά κάποιες γυναίκες που θα τις κάνανε θα ανακαλύπταν έγκαιρα ότι έχουν καρκίνο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Επομένως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράπλευρη απώλεια στην αντιμετώπιση των άλλων νοσημάτων πέραν του κορονοϊού. Και αν συνδυαστεί αυτό με το γεγονός ότι το προσωπικό, όταν με το καλό ξεμπλέξουμε από αυτή την υγειονομική πανδημία, θα είναι κουρασμένο και καταπονημένο, καταλαβαίνετε ότι μέχρι να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς στα νοσοκομεία θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερο χρόνο.
Τώρα, εάν θέλουμε λίγο να πολιτικοποιήσουμε τη συζήτηση και για τον κόσμο, ο οποίος, τον απλό κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως μπερδεύεται. Βγαίνει η κυβέρνηση, η οποία λέει και υποστηρίζει ότι έχει γίνει ισχυρή ενίσχυση των ΜΕΘ και του προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση και το ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι η ενίσχυση είναι ελλιπής έως και ανύπαρκτη. Λάθη έγιναν και αναμφισβήτητα, ειδικά στο δεύτερο κύμα. Μήπως όμως στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που διανύουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε έτσι και το μέλλον, το πρόσημο στην διαχείριση αυτής της κρίσης και στο νοσοκομιακό έτσι επίπεδο είναι θετικό, υπό την έννοια ότι ασκείται μια κριτική, θα πει κάποιος κατόπιν εορτής ή ότι υπάρχουν προσδοκίες ουτοπικές. Δεν παίρνω θέση, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα δείξουμε και την άλλη πλευρά και θέλω να απαντήσετε και ως μέλος του ΚΙΝΑΛ για το πώς το βλέπετε εσείς. Θα σας απαντήσω ως γιατρός και ως περιφερειακός σύμβουλος, γιατί εκεί είναι οι αρμοδιότητές μου. Βεβαίως. Και νομίζω ότι την κριτική που πρέπει να κάνουμε στο τι έγινε και τι δεν έγινε σωστά ή λάθος, δεν πρέπει να την κάνουμε με βάση κομματικές τοποθετήσεις, πρέπει να την κάνουμε με βάση τα γεγονότα και την εμπειρία που ο καθένας έχει από την ενασχόλησή του με τα κοινά ή από την επιστημονική του δραστηριότητα. Το πρώτο νομίζω που συμφωνούμε όλοι είναι ότι η αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας στην Άνοιξη ήταν απολύτως επιτυχής για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό όμως, αντί να μας οδηγήσει σε μια αυξημένη προετοιμασία και ετοιμότητα για το επόμενο κύμα που όλοι ξέραμε ότι θα έρθει, μας οδήγησε σε έναν εφησυχασμό. Και αναφέρθηκα σε κάποια παραδείγματα σε προηγούμενη ερώτησή σας. Υπάρχουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί τι λένε? Ότι περίπου το 70% των κρουσμάτων που ανακοινώνονται καθημερινά από τον ΕΟΔΗ δεν έχουν ιχνηλατηθεί. Είναι τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα. Δεν σχετίζονται με κάποιο γνωστό κρούσμα, ούτε σχετίζονται με έλευση από το εξωτερικό. 70% ορφανά κρούσματα είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και δείχνει ότι δεν υπήρχε μία προετοιμασία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο διεξαγωγής πολλών τυχαίων ή στοχευμένων τεστ, ώστε έγκαιρα να ανακαλύψουμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, τις σχολιές του ιού, του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Και άρα να λαμβάνονται γρήγορα τοπικά μέτρα για να μην εξαπλώνεται ο ιός και σε άλλες περιοχές. Θυμίζω εδώ ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας υπήρχαν περιπτώσεις που μπήκαν τοπικά lockdown στη Φούστανη, στην Αριδαία, στον Εχίνο, σε άλλα δύο χωριά, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοζάνη και στην Καστοριά, στον συνοικισμό των Ρωμά στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η διάδοση του ιού σε άλλες περιοχές. Αντί αυτό να το αξιοποιήσουμε ως εμπειρία, εμείς αδρανήσαμε. Και όχι μόνο δεν κάναμε με ευθύνη της πολιτείας πολλαπλά τεστ, αλλά δεν επιβάλαμε και, αν όχι την δωρεάν διεξαγωγή τους μέσω του ΕΟΠΗ, αφήσαμε ανεξέλεγκτη και την κερδοσκοπία. Πριν από δύο μέρες μπήκε το πλαφόν των 40 ευρώ για το μοριακό και των 10 ευρώ για το γρήγορο τεστ, όταν οι τιμές είχαν φτάσει και στα 300 ευρώ στην όξυνση της κρίσης. Αντί λοιπόν να πάρουμε ένα μέτρο προληπτικό, αφήσαμε την κερδοσκοπία και δεν έχουμε απλή, αλλά σύγχρονη και αναγκαία καταγραφή. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 15 μέρες, ο ρυθμός αύξησης των θανάτων στην Ελλάδα, με βάση την αναλογία του πληθυσμού, είναι από τους μεγαλύτερους, από τους χειρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι άλλες χώρες ξεκίνησαν μετά τη λήξη της πανδημίας της πρώτης φάσης από πολύ καλύτερα, από πολύ χειρότερα δεδομένα από τα δικά μας. Άρα, δεν κάναμε καλά και την προετοιμασία εκτός από την ανίχνευση και στην ενίσχυση του συστήματος υγείας. Δεν κάναμε καλά και έγκαιρα την προετοιμασία στην επιβολή περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα να διαδοθεί ο ιός, να μην ξέρουμε πού διαδίδεται ο ιός και να αντιμετωπίζουμε την αυξημένη ροή ασθενών στα νοσοκομεία και τους αυξημένους θανάτους και διασωληνώσεις. Πολύ λογικά. Αυτά που λέτε όλα είναι πολύ λογικά. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι τρίτο. Διότι λέει η κυβέρνηση ότι υπήρχε σχέδιο. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω σε όλους και ας μου επιτρέψουν οι κυρίες που μας παρακολουθούν, στους άρενες, ότι όταν φεύγουμε από το στρατό, κάθε 2-3 χρόνια έρχεται ένα χαρτί
που λέει ότι σε περίπτωση επιστράτευσης, με αυτό το μέσο θα μεταβείτε στο τάδε στρατόπεδο να παρουσιαστείτε. Σχέδιο λοιπόν τι θα σημαίνει. Αξιολογούμε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της κάθε περιοχής και λέμε, χωρίς να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό η υπόλοιπη λειτουργία τους, με βάση αυτά που είπαμε και πιο πριν, πόσους ασθενείς μπορούμε να νοσηλεύσουμε, 200 για παράδειγμα. Αν χρειαστεί να νοσηλεύσουμε άλλους 50, πού θα τους πάμε, σε ιδιωτικό νοσοκομείο, σε χώρο που θα διαμορφωθεί, ποιοι γιατροί θα τους νοσηλεύσουν, αφού δεν μπορούμε να προσλάβουμε από τώρα μονίμως για τον ΑΒ λόγο, δεν πρέπει να επιστρατεύσουμε ιδιώτες συναφών ειδικοτήτων για να μην παρακολουθούν ασθενείς με κορονοϊό, ψυχίατροι, δερματολόγοι, οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί και πάει λέγοντας. Και άρα να υποβαθμίζει την νοσηλεία τους. Υπάρχει πληθώρα γιατρών στην Ελλάδα. Ένα λοιπόν σχέδιο θα σήμαινε εκ των προτέρων ανέβρεση χώρων για την νοσηλεία των ασθενών, αν χρειαστεί, και εκ των προτέρων καταγραφή προσωπικού με επιστράτευση, αν είναι ιδιώτες, να το ξέρουν όμως έγκαιρα, και ιατρικού και νοσηλευτικού που θα νοσηλεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Τέτοιο σχέδιο δεν υπήρχε. Και λέει και κάτι άλλο ο Υπουργός Υγείας και υπεύθυνη, ότι απαντώντας στις επικρίσεις ότι νοσηλεύονται από άσχετες μη συναφείς ειδικότητες οι ασθενείς, ότι με μια τριήμερη εκπαίδευση μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γιατρός άλλης ειδικότητας τα περιστατικά. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Αλλά αφού κύριε Κικία και κύριοι της κυβέρνησης το ξέρατε αυτό, γιατί δεν κάνατε αυτή την εκπαίδευση όταν ήταν χαλαρά τα πράγματα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, θα είναι έτοιμοι οι γιατροί και να μην χάνουμε τώρα και άλλες τρεις μέρες για την εκπαίδευση. Θα βάζαμε δηλαδή έναν τίτλο ουσιαστικά στην κριτική που ασκείτε ως μια έλλειψη να λάβουν κάποιες ευθύνες από νωρίς. Να είναι τιμοπόλεμη η κυβέρνηση σε πράγματα που ή δεν έχει κάνει ή κάνει, αλλά σε ένα διάστημα το οποίο είναι τεροχρονισμένο. Νομίζω ακριβώς. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε από τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο και υπόψη τους χώρους που θα νοσηλευτούν αν χρειαζόταν οι επιπλέον άνθρωποι και υπόψη μας ποιοι γιατροί και νοσηλευτές και άλλο προσωπικό θα τους φρόντιζαν. Μάλιστα. Τώρα, αυτό μπορούσε να γίνει, αλλά δεν έγινε. Η κυβέρνηση ως αντεπιχείρημα στην κριτική αυτή που ασκείται και από συναδέλφους έτσι, σε συνεντεύξεις με μέλη της κυβέρνησης. Έχουμε ακούσει, ας πούμε, πάρα πολλές φορές τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σε αυτά τα επιχειρήματα απαντάει γενικευμένα ότι η Ελλάδα στο πρώτο κύμα που όλοι επεφημούσαν, όπως συμφωνήσαμε κιόλας ότι ήταν επιτυχημένο, βρισκόταν στην παγκόσμια κατάταξη σε χειρότερη θέση από ό,τι βρίσκεται σήμερα, σε μια κλίμακα αντικειμενικότητας, όπως λέει, που δείχνει την πορεία του ιού αλλά και την διαχείριση της πανδημίας που γίνεται στα νοσοκομεία και της ΜΕΘ. Σε αυτό το επιχείρημα εσείς τι θα απαντούσατε πολιτικά? Θα έλεγα ότι αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης για την πρώτη φάση της πανδημίας είναι σωστά, αλλά δείχνουν και την μεγάλη αβελτηρία και ανεπάρκεια του κρατικού, του κυβερνητικού σχεδιασμού για να αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Όχι, λέει το αντίθετο. Λέει ότι παρότι στην πρώτη πανδημία επεφημούτανε και όλοι επικροτούσαν τη διαχείριση, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατώτερη θέση, σε μια χειρότερη θέση στην παγκόσμια κλίμακα από ότι βρίσκεται στο δεύτερο κύμα, ότι βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο. Όχι, έχει λάθος ο κύριος Γεωργιάδης. Σε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης έχει λάθος. Οι αριθμοί θανάτων, γιατί αυτός είναι ο απόλυτος δείκτης, οι αριθμοί θανάτων σε αναλογία πληθυσμού στη χώρα μας στην πρώτη φάση της πανδημίας και μέχρι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ήταν πολύ καλύτεροι από άλλων χωρών. Το Νοέμβριο και ειδικά προς τα τέλη Νοεμβρίου οι αριθμοί θανάτων σε αναλογία με τον πληθυσμό έχουν χειροτερεύσει και μας έχουν εκτοξεύσει στις χειρότερες θέσεις. Αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν αφισβητεί κανείς. Έχουν δημοσιευθεί και στους Financial Times, σε έγκυρα site, σε ιατρικά site. Όποιος θέλει μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταπολέμησης των Λοιμόξεων, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Έχει λάθος ο κύριος Γεωργιάδης και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες έχει σταματήσει, το έχει καταλάβει,
να βγαίνει και να υπερασπίζεται αυτή την άποψη. Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε, είμαστε λίγο παραπάνω από έναν μήνα σε καραντίνα, σε εγκλεισμό. Είπατε ότι έχουμε τα πρώτα θετικά σημάδια. Παρόλα αυτά παρατηρούμε σε Πάτρα, Αιτωλοκαρνανία, Δράμα και Σέρες, σε διάφορες περιοχές, μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό πού το αποδίδεται, παρότι βρισκόμαστε σε καραντίνα? Και είναι ανησυχητικό βεβαίως. Στο ότι άργησε να πάρθει η απόφαση για το lockdown, ειδικά αφού δεν υπήρχε και ο κατάλληλος σχεδιασμός για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, στο ότι πολλοί συμπολίτες μας, κάναμε και μια μέση αναφορά πιο πριν, δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας, τα ατομικά και τα συλλογικά, στο ότι έχει γίνει και πιο επιθετικός ο ιός και τα ενισχύει όλα αυτά, με αποτέλεσμα όλο αυτό το μείγμα να αργεί να οδηγεί στην αποκαθήλωση των αυξημένων κρουσμάτων, να αργεί να οδηγήσει στη μείωση των θανάτων και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας και να καθυστερεί την αντιμετώπιση συνολικά της πανδημίας. Νομίζω δηλαδή ότι έπρεπε να έχει πάρθει πιο νωρίς η απόφαση για το lockdown, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα που είχαμε τα αυξημένα κρούσματα και φαινόταν αυτό και στο επιδημιολογικό φορτίο στα λίμματα που μετρά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην αυξημένη θετικότητα των κρουσμάτων που κατέγραφαν δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια. Αλλά εμείς αντί να ζητήσουμε να κλείσει πιο νωρίς η αγορά, ας το πω έτσι, αφήσαμε να περάσει και το πενθήμερο των γιατρών, των εορτών του Αγίου Δημητρίου και του Όχι, με αποτέλεσμα να χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα που θα ήθελα να το θέσω δημόσια. Επειδή ο Πρωθυπουργός επενήθηκε στη συζήτηση στη Βουλή, οι τοπικοί άρχοντες πίεσαν να μην επιβληθούν έγκαιρα τα μέτρα. Και επειδή φαντάζομαι ότι οι συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο κυβέρνησης και πολιτείας δεν είναι συζητήσεις καφενείου, αλλά κρατούνται επίσημα πρακτικά και ανταλλάσσονται επίσημες επιστολές, θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα αυτά. Ποιοι ζήτησαν και ποιοι δεν ζήτησαν έγκαιρα να παρθούν ή να μην παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε τόσα θύματα, τόσους θανάτους. Εσείς, ας πούμε για την Θεσσαλονίκη, την πόλη μας, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ευθύνες της τοπικής διοίκησης και της περιφέρειας, εάν υπάρχουν? Θα έλεγα ότι επιτρέψαμε και δεν αποτρέψαμε, το ζητήσαμε κιόλας, να ανοίξουν νωρίτερα τα σύνορα, χωρίς να υπάρχουν τεστ για όλους όσους έρχονται. Θυμάστε ότι κάναμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά του ιού όλο το καλοκαίρι. Και όπως λέει σε ένα πρόσφατο άρθρο του καθηγητής γενετικής της ιατρικής του ΑΠΘ, ο κ. Τριανταφυλλίδης, ο ιός που ήρθε τον Ιούνιο και μετά με τους τουρίστες ήταν μεταλλαγμένος ιός, ο οποίος ήταν ενυπνώσει όλο το καλοκαίρι και εκδηλώθηκε όταν βρήκε την κατάλληλη θερμοκρασία των 9-10 βαθμών Κελσίου. Και δεν είχαμε και όφελος και στον τουρισμό τελικά. Δηλαδή, επιβαρύναμε την υγειονομική κατάσταση χωρίς να έχουμε και τα ωφέλη στον τουρισμό. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ήταν το κάλεσμα στους φοιτητές να επιστρέψουν. Και όλοι ξέρουμε ότι οι φοιτητές, ειδικά με καλό καιρό, νέοι άνθρωποι είναι, θα είναι έξω να διασκεδάσουν, να δουν τους φίλους τους, να περπατήσουν, να γλεντήσουν, οτιδήποτε κάναμε και εμείς όταν ήμασταν νέοι. Εσείς πιο πρόσφατα είστε ακόμη νέος, εγώ πριν από αρκετά χρόνια. Και αυτό, από ό,τι λένε συνάδελφοι που έχουν ιδιωτικά εργαστήρια, τον Οκτώβριο τα τεστ που κάνανε οι φοιτητές ήταν σχεδόν 100% θετικά. Ο μη έλεγχος στα μαγαζιά, ειδικά στο κέντρο που υπήρχε ο συνωστισμός, θυμάμαστε τις εικόνες, αλλά και σε πλατείες, στα λεγόμενα ορθιάδικα, στα μπαρ. Ο συνωστισμός που έγινε σε εκδηλώσεις, είτε θρησκευτικές, είτε αθλητικές, είτε πολιτικές, όλα αυτά, αντί να μας οδηγήσουν στο να τα ελέγξουμε, και αφού δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε, να επιβληθεί πιο νωρίς το lockdown στη Θεσσαλονίκη, μας οδήγησαν σε ένα εκρηκτικό μείγμα και τις συνέπειες του τις ζούμε όλο τον Νοέμβριο. Πριν πάντως μιλήσατε για ένα εγκυρότερο lockdown, δηλαδή θέσατε το ζήτημα ότι ένα εγκυρότερο lockdown θα ήταν πιο ωφέλιμο για την καταπολέμηση της πανδημίας. Το νωρίς, ναι. Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές στον δημόσιο λόγο ότι εχθρός της πανδημίας είναι η οικονομία και εχθρός της οικονομίας είναι η πανδημία, την έννοια του εγκλεισμού. Αλλά την χάνει εσείς να έχετε διπλή ιδιότητα και του γιατρού και του πολιτικού. Οπότε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω για να κοιτάξουμε λίγο και το μέλλον και να κλείσουμε. Τελικά, για το άνοιγμα της χώρας που ακούγονται πολλά σενάρια, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό, το οποίο συνδυάζει την καλύτερη δυνατή καταπολέμηση της πανδημίας και μια οικονομική επιβίωση για μια οικονομία η οποία έχει επιβαρυνθεί πλέον πάρα πολύ και ήταν ήδη επιβαρημένη πριν από το βίο.
Νομίζω ότι εδώ ήταν το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε και μας οδήγησε σε όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν. Αν δεν καταλάβουμε ότι η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και θεωρούμε ότι το ένα επιβαρύνει το άλλο, θα οδηγούμαστε συνεχώς σε λάθη. Θυμάστε τι έλεγε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες, ότι ένα δεύτερο lockdown θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Αναγκάστηκε να το επιβάλλει. Διότι είχε και εκείνος την αντίληψη ότι ή αντιμετωπίζει την υγειονομική κρίση ή αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση απολύτως, δεν πρόκειται να λειτουργήσει η οικονομία. Και αν πάμε σε μια λογική, με μια μικρή βελτίωση των δικτών της πανδημίας, να ανοίξουμε την αγορά, η επόμενη κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη. Πρέπει να διαβεβαιώσουν οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι έχει ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση της πανδημίας και μετά να αρχίσουμε να συζητούμε για το άνοιγμα της αγοράς. Αλλιώς θα ζήσουμε την δεύτερη φάση που ζούμε τώρα ακόμα χειρότερη, όπως η τωρινή δεύτερη φάση ήταν χειρότερη από την πρώτη φάση της άνοιγμας. Είστε δηλαδή κάθετος και θεωρείτε ότι η οικονομία πρέπει να ακολουθεί την πανδημία έτσι ώστε να μπορέσει να καταπολεμηθεί και η πρώτη και να επιστρέψουμε στη δεύτερη το γρηγορότερο. Το επαναλαμβάνω, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης προϋποθέτει την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα. Ωραία, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά ενδιαφέροντα και ελπίζω... Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.